και ερχόμενοι εδώ που αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει καλούς δείκτες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καλούς δείκτες ακόμα και σε σχέση με τη μισή Ελλάδα τουλάχιστον. Θέλουμε αυτό να διατηρηθεί. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι κάναμε, αυτοί που κάναμε αυτά που έπρεπε, γιατί υπάρχει μια μερίδα που δεν έκανε αυτά που έπρεπε, ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα να το κάνουμε. Και είμαι σίγουρος ότι από το lockdown πρώτη η Κρήτη θα βγει. Γιατί υποπτεύουμε ότι θα βγουν κομμάτι-κομμάτι οι περιοχές της Ελλάδας ανάλογα με το φορτίο. Μας λέτε μία έμεση είδηση. Είστε μέσα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Αποφασίζετε από κοινού μαζί με τους εξαιρετικούς συναδέλφους σας για την πορεία της επιδημίας. Έχει τεθεί αυτό στο τραπέζι της συζήτησης ότι αν βγουν περιφέρειες? Όχι, είναι προσωπική μου πρόταση και θα την κάνω και εκεί μέσα. Και αν αποφασίσει η Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο και ποια χρονική στιγμή θα γίνει η άρση των περιορισμών, η οποία θα γίνει προοδευτικά, αλλά αυτό το προοδευτικά μέχρι εκεί έχει φτάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό χρονικά και μπορείτε να μου το τοποθετήσετε, κύριε Γκίκα? Δηλαδή θα μπορούσαμε εκεί περίπου στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αν τεθεί τέτοιο θέμα και γίνει αποδεκτή ως πρόταση αυτή η πρόταση που μας λέτε, η Κρήτη να είναι στις περιφέρειες που θα βγαίνουν σταδιακά από το lockdown? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία στη Βόρεια Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικά. Κοιτάξτε, να μην το εντοπίσουμε στην Κρήτη, γιατί εδώ και μερικές μέρες όλη η Ελλάδα είναι μια περιφέρεια. Βεβαίως. Την όρισε ο Υπουργός και καλά έκανε. Να πούμε τι γίνεται στη χώρα. Στη χώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει να αχνοφαίνεται μια επιπέδωση της καμπύλης και ίσως και λίγο προς τα κάτω. Τα δεδομένα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία και θα αρχίσει σιγά σιγά να κάμπτεται. Τα νούμερα που βλέπουμε αρχίζουν να είναι ενθαρρυντικά. Δεν έχουμε αυξήσεις το κάθε εβδομάδα να είναι δύο φορές παραπάνω κτλ. Και φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να καταλαγιάζει αυτή η θύελα. Εάν όλα πάνε καλά έτσι πως το λέμε, βδομάδα με τη βδομάδα θα υποδιπλασιάζονται τα κρούσματα και θα φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο. Πιο πολλά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα φαινόμενο πολύ δυναμικό, είναι μια θύελα και ένας τεράστιος πόλεμος. Είναι κάτι σαν το, πώς να το πούμε, η μητέρα των μαχών αυτή τη στιγμή που γίνεται στη χώρα μας και πρέπει να κερδιθεί. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να το περιορίσουμε στο κομμάτι της Κρήτης. Πριν από περίπου 25 ημέρες που σας είχαμε φιλοξενήσει ξανά εδώ στην εκπομπή, είχατε πει έναν μαγικό αριθμό. Είχατε πει ότι αν δούμε για 3-4 ημέρες τα κρούσματα στην Κρήτη, τα περιστατικά COVID, να είναι πάνω από τα 50, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. 3 ημέρες μετά από αυτή την δήλωση, είδαμε τα πρώτα 45-50 άρια να φτάνουμε μέχρι και 67. Από το 67 και μετά βλέπουμε μία διακύμανση κάτω του 50 από 35 έως 45. Άρα είμαστε κάτω από το όριο που είχατε θέσει. Με βάση λοιπόν αυτούς τους αριθμούς και με δεδομένο ότι θα ακολουθήσουμε όλοι αυτό που πρέπει, θεωρείτε ότι η επιπέδωση της καμπύλης στην Κρήτη θα αρχίσει να γίνεται ορατή και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα? Σήμερα, ας πούμε, είχαμε 33 επιβεβαιωμένα περιστατικά στο νησί. Όμως υπάρχει μια μικρή διαφορά που περνάει έτσι λίγο ως λεπτή γραμμή. Το Σάββατο είχαμε 25.000 ελέγχους στη χώρα, την Κυριακή είχαμε 12.500 ελέγχους και σήμερα 11. Πάντοτε Κυριακή και Δευτέρα οι έλεγχοι που γίνονται στην ελληνική επικράτεια είναι σχεδόν η μισή από αυτούς που γίνονται από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, μέχρι και Σάββατο. Επομένως, ο δείκτης ο οποίος είναι... Υπάρχουν ορισμένα μυστικά στην αξιολόγηση αυτών των αριθμών. Ένα μυστικό είναι το να βλέπουμε το πώς εξελίσσεται από Τετάρτη σε Τετάρτη, όπου εκεί είναι σε πλήρη ανάπτυξη τα εργαστήρια τα οποία κάνουν μετρήσεις και άρα έχουμε σε εκείνη την περίοδο περίπου 23 με 25.000 μετρήσεις την ημέρα. Σε αυτές τις 23 με 25.000 μετρήσεις που έχουμε σε όλη τη χώρα την ημέρα υπάρχει ένας αριθμός θετικών. Αυτό θα κοιτάμε. Έχουμε μείνει την προηγούμενη Τετάρτη γύρω στο 2.500, 2.700, κάτι τόσο. Okay. Εάν αυτό μείνει το ίδιο, είναι έστω και λίγο παρακάτω, 100-200, αυτό είναι ενθαρρυντικό σημάδι. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την Κρήτη, η Κρήτη με τα 67 κρούσματα σημαίνει ότι για κάθε 100.000 κατοίκους έχει 10 κρούσματα.
καινούργια κάθε μέρα. Mm-hmm. 10 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό, εάν το δει, αλλά ήταν εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Μέσο όρο όμως δεν έχει 10, έχει 6,5. Αν βάλουμε όλες τις μέρες της εβδομάδας μαζί και τις διαρρέες, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτή. Τότε βγάζουμε το μέσο όρο της Κρήτης από 6,5 μέχρι 7 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι το καλύτερο σκορ της Ευρώπης. Είναι το καλύτερο σκορ της Ευρώπης. Άρα βλέπετε αυτή την επιπέδωση της Καμπύλης πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα ή στις περιοχές που υπάρχουν πρόβλημα. Πιθανότατα εμείς, επειδή για λόγους που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τους... δεν έχουμε και το χρόνο να τους αναλύσουμε, η Κρήτη προηγείται ή έπεται ανάλογα με το προς τα που πας περίπου 2 εβδομάδες. Εάν αφήσουμε 2 εβδομάδες έτσι χωρίς μέτρα, θα φτάσουμε στο επίπεδο της Λάρισας. Εάν το αυτόσουμε, θα κάνουμε πιο γρήγορα εμείς τον de-escalation από τη Λάρισα. Αυτό όσον αφορά τα κρούσματα. Εάν τα κρούσματα κατεβούν ή μείνουν σταθερά ή κατεβούν, κυρίως όταν κατεβούν, θα παρακολουθήσουμε μετά σε 1 εβδομάδα, 10 μέρες, τουλάχιστον αυτό δείχνει η εμπειρία, μείωση των κρεβατιών στα νοσοκομεία, των COVID κρεβατιών, που αυτή τη στιγμή είναι 87-90 κάπου τόσα σε όλο το νησί. Ναι. Εάν αυτά τα, και μετά από 10 μέρες περίπου, άρα φτάνουμε περίπου την 3η εβδομάδα του Δεκεμβρίου, θα αρχίσουν να μειώνονται και η πίεση στις μονάδες εντατικής. Και τότε μπορείς να πεις ότι εντάξει, κάμφθηκε το κύμα. Άρα θα τολμήσω να πω ότι μέχρι την 1η εβδομάδα του Δεκεμβρίου δεν βλέπετε κάτι να διαφοροποιείται στην Κρήτη όσον αφορά το lockdown, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε πτωτική τάση στα περιστατικά COVID. Κοιτάξτε, το lockdown είναι η αντίδραση της πολιτείας και εμάς, ημών των ιδίων, απέναντι σε αυτή την πανδημία. Το θέμα μας είναι οι αριθμοί και αν οι αριθμοί μας βγαίνουν, θα μπορέσουμε να πάμε σε καλύτερες μέρες. Πότε θα είναι αυτό, θα το δείξει ο ίδιος ο ιός. Δεν μπορεί κανείς να πει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πίεση προς την πολιτεία να κάνει, να δείξει, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από την ίδια την εξέλιξη πανδημίας και φυσικά από το αν εμείς καθίσουμε και συνεχίσουμε, τουλάχιστον εδώ το βλέπω, οι πιο πολλοί ακολουθούν τα μέτρα, ακολουθούν όσο μπορεί ο καθένας από τη μεριά του, ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα που έχουμε χαράξει. Νομίζω ότι θα βγει πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες έγινε μία δήλωση από την συνάδελφό σας, την κυρία Παπαευαγγέλου, την καθηγήτρια, γύρω από το θέμα της διασποράς του κορονοϊού στις ελαιοκομικές περιοχές όπως είναι η Κρήτη. Είπε λοιπόν ότι η αύξηση των κρουσμάτων σε κάποιες περιοχές μπορεί να οφείλεται και στην ελαιοσυγκομιδή του ελαιοκάρπου. Βεβαίως, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων πριν από 2 Σάββατα στη Στέλλα την Τερζάκη να λέτε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποτυπώνουν μια τέτοια πραγματικότητα. Εξακολουθείτε να πιστεύετε σε αυτήν την άποψη? Όχι, δεν είναι θέμα πίστης. Πίστη είναι για τις θρησκείες. Άμα δεν έχεις νούμερα, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό της συγκομιδής της ελαιοπαραγωγής δεν υπάρχουν δεδομένα, τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια δεδομένα, και εν πάση περιπτώσει θα φαινόταν, θα αποτυπωνόταν αυτό τουλάχιστον στο δικό μας χώρο, στην Κρήτη, και από τον αριθμό των καινούργιων κρουσμάτων. Τα κρούσματα δεν αυξήθηκαν. Παρότι έχουμε 2 εβδομάδες τώρα που ξεκίνησε το λιωμάζωμα, δεν έχουμε καμία διαφορά. Υπάρχει μια σταθερή καμπύλη στην Κρήτη. Ναι, δεν προκύπτει δηλαδή. Τι να πω, να επιφυλάσσουμε, να δούμε τα παρακάτω δεδομένα, τα παρακάτω, την εξέλιξη την παρακάτω. Ήδη ο κόσμος είναι στις ελιές, μαζώνει. Ξέρω ότι πάνε κυρίως σε οικογενειακό κύκλο, δηλαδή αυτό είναι η λεγόμενη κοινωνική φούσκα, με γνωστούς, με φίλους, κυρίως με την οικογένειά τους και κάποιους εργάτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μέτρο προστασίας, εκτός το ότι είναι έξω, και όταν είσαι έξω οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες για τη μη μετάδοση του ιού, εκτός ότι είναι ο ένας μακριά από τον άλλο και έχει το ελαιοραβδιστικό και φτώνει. Και
Η μόνη επικίνδυνη στιγμή όταν μαζώνονται να πάρουν το κολατσό ή το μεσημέρι. Μάλιστα, εκεί θα προσέξουν οι άνθρωποι, δεν είναι. Οι άνθρωποι έχουν νου και γνώση και ξέρουν να προφυλακτούν. Δεν είναι τώρα να βγάλουμε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε δεδομένα και δεν προκύπτουν. Είστε ξεκάθαρος. Ο κύριος Ιερονυμάκης, ο πρόεδρος των Αμπελουργών και Λεουργών της Κρήτης, θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Ναι, κύριε Ιερονυμάκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Εγώ έχω πει από την αρχή ότι πρέπει πραγματικά να τηρούμε τα μέτρα. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Πραγματικά και μπράβο σας, δίνω συγχαρητήρια. Η κουβέντα σας και ο λόγος σας είναι μετρημένος και ενημερώνετε σωστά τον κόσμο. Σας δίνω συγχαρητήρια από την αρχή της πορείας. Σας παρακολουθώ. Να είστε καλά. Θέλω να πω το ότι πόσο βλαβερό μπορεί να είναι μια οικογένεια, το είπατε ο ίδιος, και σας δίνω συγχαρητήρια γιατί γνωρίζετε ακριβώς, έχει σημασία να γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργεί η ελοσυγκομιδή. Μια οικογένεια η οποία ζει σε ένα σπίτι, τα χνότα ανακατεύονται μέσα στο σπίτι, χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα, τα πιάτα, το τραπέζι που κάτω γετρώνε, και μετά να επιβληθεί πρόστιμο εφόσον υπάρχουν νέα έγγραφα σε ένα τυχόν έλεγχο ότι είναι μια οικογένεια, η οικογένεια που είναι μέσα στα μάξια πάει για ελοσυγκομιδή, η ίδια οικογένεια αυτή που ανακατεύονται τα χνότα τους μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Βεβαίως και πρέπει να προσέχουμε, αν πάρουμε ένα εργάτη από έξω από μια πόλη άγνωστο, πώς ακριβώς λειτουργούμε μαζί του, αλλά όταν μια οικογένεια είναι μαζί σε όλο το σπίτι, πώς του βάζεις πρόστιμο μετά, σε αυτό το κομμάτι απάνω. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό είδα την υπουργική απόφαση που λέει πώς πρέπει να πηγαίνουμε στις ελιές και που λέει ότι πρέπει να είναι δύο μέσα στην καμπίνα, δεν πρέπει να είναι πίσω στη καρότσα άλλη κτλ. Από τη στιγμή που αυτό είναι νόμος, είναι νόμος ή απόφαση υπουργική, δεν μπορούμε να την παραβιάσουμε. Εκεί δεν θέλω να είμαι, πώς θα πούμε, ούτε λέω να παραβιαστεί, απλώς λέω ότι δεν έτσι, βλέπω αυτό, να υπάρχει δηλαδή, κίνδυνος. Εγώ σας ρωτάω αν υπάρχει κίνδυνος, δεν το λέω. Όταν είπαμε ότι δεν πρέπει να μπουν μέσα στην καρότσα, πάνω από δύο, μέσα στην αυτή και όχι στην καρότσα, αυτό έγινε μετά από συζήτηση. Αξιολογήσαμε το πόσοι θα είναι, μπορεί να είναι και δυο στην καρότσα, μπορεί να είναι και πέντε στην καρότσα, μπορεί να είναι και δώδεκα στην καρότσα. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξεις και αφού δεν μπορεί να το ελέγξεις δεν το επιτρέπεις. Εκεί είμαι κάθετος. Δεν θέλουμε παρατυπίες. Θέλουμε τα πάντα να κυλήσουν με βάση ένα πρόγραμμα. Μπορούν να πάρουν δύο αυτοκίνητα, μπορούν να πάει ένας και να ξαναγυρίσει, μπορεί, αλλά τώρα καταλαβαίνετε, δεν είναι. Εγώ συμφωνώ που... μαζί σας, εάν βάλουμε ξένα άτομα. Εγώ μιλάω μόνο όταν μιλάμε για την ίδια οικογένεια, για τα μέλη μιας οικογένειας, η οποία αυτό ακριβώς λέω. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει νόμος. Έπρεπε να προβλεφτεί. Καλά κάνετε και δεν μπορείτε να παραβείτε τον νόμο, και ούτε εμείς μπορούμε να τον παραβούμε, αλλά πρέπει και η αστυνομία σε κάποια πράγματα, εφόσον υπάρχει ο νόμος, λέω εγώ, γιατί είναι αγροτόπεδα. Και τα είχε αστυνομική, εκτός από κραυγαλαίες περιπτώσεις, να δείχνουν μια ανοχή και πρέπει να προσέχουμε σε όλα αυτά. Βεβαίως να προσέχουμε, βεβαίως να χρησιμοποιούμε και να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, αλλά κάποια πράγματα πρακτικά δεν γίνονται. Παράδειγμα, έφερα ότι στον αθλητισμό, νομίζω μετά είστε στην επιτροπή, επιτρέπεται χωρίς μάσκα την ώρα που αθλείται ένας αθλητής ή κάνει τζόκινγκ. Το λέω σωστά, κύριε καθηγητά? Αυτά έχουν τελειώσει τώρα, δεν υπάρχουν στο lockdown. Ναι. Και μάλιστα οι ομάδες που έχουν προκριθεί στις διεθνείς οργανώσεις για να κάνουν τις προπονήσεις τους, τους έχουμε κλείσει για 60 μέρες μέσα να μην βγαίνουν από το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Υπάρχει αυστηρότητα γιατί αντιμετωπίζουμε έναν πάρα πολύ πανούργο εχθρό, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισχωρήσει και δεν το θέλουμε. Θέλουμε να περάσουμε τα Χριστούγεννα με κάπως ελεύθερη την αυτή μας. Θέλουμε να μην μπουν άλλοι παράγοντες μέσα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πανδημία. Δεν είναι κακός ο τρόπος. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και τα 2.000 κρούσματα δεν είναι κακό. Να ξέρετε ότι ανά 100.000 κατοίκους η Γαλλία έχει 40 κρούσματα και εμείς έχουμε 6. Και η Ελλάδα, η υπόλοιπη, γύρω στο 20, τα μισά. Το ίδιο και η Ισπανία έχει 45, το Βέλγιο έχει 50 ανά 100.000 κατοίκους. Μιλάμε τώρα για τριπλάσιες από εμάς. Ακόμα και η έκρηξη που ζούμε και που δεν την αντέχει το σύστημά μας και θέλουμε να το αποσυμφορήσουμε, ακόμα και αυτό σε σχέση με την Γαλλία, την Ισπανία, με την Αγγλία, είναι το μισό σχεδόν. Κύριε Γκίκα, είναι ένα θέμα που θέτει ο κύριος Ιερονυμάκης και η αλήθεια είναι έχει έρθει και ως βροχή ερωτημάτων από τους τηλεθεατές. Τι γίνεται με τη χρήση της μάσκας στο λιόφυτο? Ποια είναι η άποψη των ειδικών? Τι συμβουλεύεται έναν αγρότη που μαζεύει ελιές και πρέπει να φορέσει τη μάσκα του ή δεν πρέπει να φορέσει τη μάσκα του?
Εγώ δεν έχει γίνει αυτού του είδους η συζήτηση και αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι μια, πώς θα το πούμε, μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν έχει συζητηθεί. Ειδικά το λιωμάζωμα δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην Επιτροπή μας. Τελεία. Θα σας πω λοιπόν την προσωπική μου άποψη. Ότι την ώρα που άλλος ραβδίζει, κατά αντιστοιχεία με αυτόν ο οποίος κάνει γυμναστική στο γυμναστήριο και την ώρα που κάνει γυμναστική στο γυμναστήριο μπορεί να μην έχει τη μάσκα την ώρα που κάνει γυμναστική, νομίζω ότι η μάσκα, εγώ η δική μου προσωπική άποψη, δεν θέλω να δεσμεύσω κανέναν, είναι ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 3 μέτρα μακριά από τον επόμενο εργάτη γης και υπό την προϋπόθεση ότι όταν θα σταματήσει το ράβδισμα και θα πάει να έρθει κοντά με τους άλλους, θα βάλει τη μάσκα του και θα είναι μαζί να μαζέψουν τα πανιά, να κάνουν όταν είναι μαζί και κοντά να έχει μια μάσκα. Έτσι το βλέπω εγώ. Την ώρα του ραβδίσματος, επειδή είναι βαριά δουλειά επίπονη, νομίζω ότι η μάσκα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει απόσταση, δεν είναι απαραίτητη να την έχει εκείνη τη στιγμή. Εξάλλου η μάσκα είναι υποκατάστατο της κοινωνικής απόστασης.